ξεκινήσω από μια προσωπική εμπειρία. Βρέθηκα στην Άγκυρα το Δεκέμβριο του 2004 και πήρα μια συνέντευξη του Ερντογάν για την εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν τότε. Όταν σκέφτομαι τη μια μισή ώρα που πέρασα μαζί του στο πρωθυπουργικό γραφείο, νομίζω ή ότι ονειρεύτηκα ή ότι έχω δει κάποιον διαφορετικό άνθρωπο από αυτόν που η εικόνα του η σημερινή τον προσδιορίζει σε επίπεδο δημοσιότητας. Είναι κάτι άλλο. Το 2004 ήταν ο Ευρωπαίος Ερντογάν, ο μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο προστάτης των μειονοτήτων, ο άνθρωπος που θα έλυνε το κουρδικό με πολιτική διαβούλευση και ο άνθρωπος που στα off the record, αυτά δηλαδή που δεν ήθελε να αναλάβει να δημοσιευτούν ότι τα λέει αυτός, έκανε τα μεγαλύτερα δυνατά ανοίγματα εξομάλυνσης σε διμέρες επίπεδο. Το αφήνουμε αυτό. Το κύριο χαρακτηριστικό του Ερντογάν είναι ότι έχει μία ρητορική η οποία είναι αναντίστοιχη με τις δυνατότητες και του ίδιου και της χώρας. Είναι μια, η Τουρκία τα τελευταία 10-12 χρόνια προσπαθεί να παρακολουθήσει και να προσαρμοστεί κατά κύριο λόγο στις παλινδρομήσεις της αμερικανικής πολιτικής. Άλλοτε το καταφέρνει επιτυχώς, περιορίζοντας τις ζημίες, άλλοτε δεν μπορεί να το κάνει. Και να μιλήσουμε ευθέως. 2009, άνοιξη. Πρώτη περιοδία Ομπάμα στη Μέση Ανατολή. Ένας λόγος στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και ένας λόγος στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Είναι η μεγάλη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς το μετριοπαθές πολιτικό Ισλάμ. Σταματάει δηλαδή αυτή η επιφυλακτική τάση που είχε η κυβέρνηση George Bush απέναντι στο Ισλαμικό, στο πολιτικό Ισλάμ. Σταματάει η επένδυση σε κοσμικά φιλοδυτικά καθεστώτα τα οποία τα θεωρούν πλέον οι Αμερικανοί αντιλαϊκά και χρεοκοπημένα και προσπαθεί μέσω, με υπερβολά από τον Ερντογάν, που δίνει ρόλο, να κάνει ένα άνοιγμα στο μετριοπαθές πολιτικό Ισλάμ. Η Τουρκία του Ερντογάν με εκείνη την εποχή θεωρεί ότι είναι ο προνομιακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, ταυτοχρόνως όμως έχει και διαφοροποιήσεις από τις ΗΠΑ. Ξέρετε ποια ήταν η χώρα εκείνη την εποχή που η Τουρκία είχε καταφέρει να έχει προνομιακές διμερείς σχέσεις. Με ποιον ηγέτη έκανε μαζί διακοπές κάθε καλοκαίρι ο Ερντογάν, οι πρώτες κυρίες ψώνιζαν μαζί και με ποια χώρα έλεγε ότι θα καταργήσει τους τελωνιακούς ελέγχους και τους ελέγχους διαβατηρίων, η Συρία. Ο Μπασάρ Αλάσαντ, ο αδερφός μου Μπασίρ, έτσι έλεγε ο Ερντογάν. Και μάλιστα είχε πει στους δημοσιογράφους, αν οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει τη ζώνη Σέγγεν, εμείς και ο αδερφός μου Μπασίρ θα κάνουμε τη ζώνη Σάμγεν. Σάμ στα αραβικά είναι η Δαμασκός. Σημαίνει αριστερά, είναι αριστερά στον δρόμο για τη Μέκα. Από αυτή λοιπόν την ταυτοχρόνως ανάδειξή του σε προνομιακού σύμμαχο της νέας πολιτικής των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και μιας αυτονομίας σε σχέση με τη Συρία, ο Ερντογάν πέφτει στην πολύ μεγάλη παγίδα της Συρίας. Η Συρία δεν ξεκίνησε όπως πολλοί νομίζουμε ως κλασική περίπτωση Αραβικής Άνοιξης. Δεν έχει ομοιότητες με την Τινησία, με την Αίγυπτο ή με τη Λιβύη. Στη Συρία επιχειρήθηκε μέσω της αποσταθεροποίησης του μειονοτικού, δικτατορικού, αλαουλητικού καθεστώτος του Μπαάθ που κυβερνά τη Συρία, επιχειρήθηκε ανατροπή αυτού του καθεστώτος με κύριο στόχο από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ να χάσει το Ιράν το μοναδικό του έρισμα στην κεντρική σκηνή της Μέσης Ανατολής. Εκεί μπλέχτηκε ο Ερντογάν, πίστεψε ότι μπορεί να κάνει τη Συρία ένα σουμιτικό προτεκτοράτο υπό την προστασία της Τουρκίας και έχασε τον μπούσουλα. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την εποχή, το 2011, ταυτόχρονα με την εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, ξεκινάει και η πολιτική προσέγγιση του κουρδικού. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ο Ερντογάν είναι ο μόνος ηγέτης μετά το 1923 που επιχείρησε να λύσει πολιτικά το κουρδικό. Μια εποχή, μάλιστα, ο στενός του συνεργάτης, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας, της ΜΜΤ, ο Φιντάν, πήγαινε κάθε μέρα στο Ίμραντι και έβλεπε τον Ερντογάν, τον Αρτσαλάν, και μιλούσαν επί ώρες. Ένα σκηνικό που θύμιζε τον Βίνι Ντε Κλέρκ, που πήγαινε κάθε μέρα να δει στη φυλακή τον Νέλσον Μαντέλα. Άπειρες εκκλήσεις έχουν γίνει από πλευράς ο Τσαλάν για αποχώρηση των μαχητών του ΠΚΚ με τα όπλα τους, και όλα έδειχναν μέχρι το μοιραίο 2015, όταν το Κουρδικό Κόμμα Χαντεπέ στέρισε την αυτοδυναμία από το ΑΚΕΠΕ του Ερντογάν, ότι έχει τολμήσει και έχει πετύχει
να πείσει μεγάλο κομμάτι της κουρδικής κοινής γνώμης εντός της Τουρκίας ότι θα λύσει το κουρδικό. Συν της άλλης, αυτό το μείγμα Ισλαμοεθνικισμού ως προς το Ισλαμικό του σκέλος είναι πιο εύκολα αποδεκτό από τους Κούρδους ως στέγη συμβίωσης με τους Τούρκους παρά το αμυγός τουρκικό εθνικιστικό. Προσθέστε σε αυτά τις πολύ καλές σας σχέσεις σχεδόν προτεκτοράτου που είχε εγκαθιδρύσει η Άγκυρα με τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ, με τον Μπαρζανί, ο Ερντογάν έμοιαζε να έχει πετύχει και στο κουρδικό. Δηλαδή, να δημιουργεί προϋποθέσεις πολιτικής λύσης του κουρδικού εντός Τουρκίας και να έχει θέση υπό την προστασία του και υπό την επιρροή του το πρώτο de facto αυτόνομο κουρδικό κράτος στην περιοχή. Όλα αυτά διαλύθηκαν λόγω της εμπλοκής στη Συρία. Στη Συρία, ο Ερντογάν ενεπλάκη στην προσπάθεια μεταπολίτευσης και συγκρότησης μιας σουνιτικής κυβέρνησης και από τότε έχασε τον έλεγχο της κατάστασης. Μία από τις πρώτες κινήσεις του Άσαντ το 2011 ήταν να αποσύρει τα στρατεύματά του από την βορειοανατολική Συρία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το κουρδικό κίνημα της Συρίας να είναι ένα ταμπόν ανάμεσα στις δικές του δυνάμεις και στις φιλοδοξίες παρέμβασης της Τουρκίας. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιζαν το χαρτί της στήριξης των κάθε λογής σουνιτικών ομάδων κατά του Άσαντ, ο Ερντογάν δεν είχε πρόβλημα. Και δεν είχε πρόβλημα γιατί δεν ήταν ο μόνος που στήριζε, να το πούμε ευθέως και τα πράγματα με το όνομά του, ένοπλες ομάδες τζιχαντιστών Αλ-Νούσρα, Αλ-Κάιντα και αργότερα ISIS. Το ίδιο έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο έκαναν και πολλά κράτη του κόλπου και το Κατάρ. Πρόβλημα ο Ερντογάν άρχισε να έχει με τους Αμερικανούς το 2013, όταν επί εποχής Ομπάμα-Κέρι έγιναν οι μυστικές συνομιλίες με το Ιράν, στο Ομάν, και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να εξισορροπήσουν την πολιτική τους, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ιράν και να κρατήσουν μια ισορροπία με όλες τις περιφερειακές δυνάμεις. Κάτι που το έχει πετύχει παρεμπιπτόντως η Ρωσία, καλύτερα από τους Αμερικανούς. Τότε δημιούργησαν τρεις δυσαρεστημένους οι Αμερικανοί με το άνοιγμά τους προς το Ιράν. Ο ένας είναι η Σαουδική Αραβία, ο δεύτερος είναι το Ισραήλ, ο τρίτος είναι η Τουρκία. Στην εξέλιξη της μεσανατολικής συγκυρίας και με την αλλαγή φρουράς από τον Ομπάμα στον Τραμπ, οι Αμερικανοί τα ξαναβρίσκουν με τη Σαουδική Αραβία και τα ξαναβρίσκουν και με το Ισραήλ. Ένας μένει όμως έξω από αυτό το τρένο της αναπροσαρμογής και αυτή είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Γιατί πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί στη Συρία να έχουν μόνο αξιόπιστο παρουσιάσιμο, γιατί και οι τζιχαντιστές συνέπλεαν με τους Αμερικανούς μια εποχή, αλλά δεν είναι παρουσιάσιμοι. Το κουρδικό κίνημα. Το κουρδικό κίνημα στη Συρία διαφέρει από αυτό του Ιράκ. Στο Ιράκ μιλάμε για μια συντηρητική φεουδαρχικού τύπου κοινωνία, η οποία ήταν διαχρονικά σύμμαχος της Άγκυρας απέναντι στο ΠΚΚ. Για τη Συρία μιλάμε για μια οργάνωση που γεννήθηκε μαζί με το ΠΚΚ το 1984, απλά έχει διαφορετικό όνομα.